Ωφ, έλα Θωμά, έλα το έχεις αγόρι μου, πάμε παιχταρά μου, maximum effort. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του ελληνικού YouTube που δεν θα το πιστέψετε, αλλά δεν έχει μέσα κάποιο challenge. Μπράβο σου που κρατήθηκες και δεν μπάτησες στο κυκλοφορό γυμνός για 24 ώρες και επέλεξες εμένα, το εκτιμώ. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ενήλικοι και ανήλικοι, θα μιλήσουμε για την ταινία Deadpool του 2016, την ταινία που ακόμη τη κόβουν λεφτά από το budget και εκείνη ακόμη του φέρνει ακόμη περισσότερα κέρδη πίσω. Αφιερωμένο λοιπόν το σημερινό βίντεο σε όλους τους σκεφτέδες που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και κόβουν τα όνειρα των ανθρώπων που όντως αγαπούν αυτό που κάνουν. Οπότε πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε ό,τι γουστάρετε και ελάτε μαζί μου στον αιματηρό κόσμο του Deadpool. Γι' αυτό θα σας πρότεινα να απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από τις οθόνες ή τα μικρά παιδιά θα απομακρύνουν εσάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει από τα δύο. Anyway, έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και να πω ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Ξεκινάει η διασκέδαση. Το intro αυτής της ταινίας, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά για να διδάσκεται, αφού απευθείας από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο καταφέρει να σε βάλει μέσα στο νόημα της ταινίας. Καταρχάς ξεκινάει δείχνοντας παγωμένη μια σκηνή δράσης με σκληρές σκηνές, με αίμα και από πίσω να παίζει ερωτική μουσική. Μια σύγχυση που κατευθείαν σου κλείνει το μάτι για το τι θα δεις σε αυτή την ταινία. Επίσης, οι τίτλοι αρχής δεν είναι απλοί τίτλοι αρχής, αφού παρουσιάζονται μέσα από το μυαλό του πρωταγωνιστή, μέσα από το μυαλό του Deadpool, οπότε επίσης καταλαβαίνεις αμέσως με τι χαρακτήρα έχεις να κάνεις. Ότι αυτό που θα δεις δεν θα είναι μια τυπική superhero movie. Ναι, σίγουρα δεν θα είναι τυπική και σίγουρα θα είναι R-rated. Το τόνισα σε περίπτωση που κάποιος γονιός δεν έχει καταλάβει γιατί πράγμα μιλάει το σημερινό βίντεο. Εγώ προειδοποίησα. Oops, δεν νομίζω πως όταν έγραφαν αυτό το αστείο τότε να ήξεραν το πώς θα χτυπούσε στο μέλλον. Το πώς θα χτυπούσε δηλαδή μετά την απομάκρυνση κακήν κακός του Tim Miller από την σκηνοθεσία της δεύτερης ταινίας Deadpool λόγω δημιουργικών διαφωνιών. Ξέρετε τώρα, ο σκηνοθέτης θέλει κάτι, το στούντιο θέλει κάτι άλλο, τα γνωστά που γίνονται στο Hollywood. Sorry, Tim. I'll find a lonesome back here. Dopinda. Cool. Dead. Ναι ρε παιδιά, ναι, έτσι γίνεται σωστά. Ο πρωταγωνιστής σου πρέπει να πέσει, να κατέβει στην πραγματικότητα του θεατή. Και εδώ οι δημιουργοί για να το πετύχουν αυτό βάζουν τον Deadpool μέσα σε ένα ταξί. Ταυτίζεσαι. Love is a beautiful thing. So you gotta hold on to love. Tight. Αχ, η αγάπη, κυρίες και κύριοι. Η αγάπη που αναφέρει εδώ ο Deadpool είναι το βασικό συστατικό, ο πυλώνας πάνω στον οποίο και θα στηριχθεί η σημερινή ταινία. Θα δείτε την ως συνέχεια. You're not the only one with a water wing. That won't do. But appreciate your patience. Οκ, εντάξει, το καταλάβαμε. Αυτός, παιδιά, εάν δεν το πήρατε χαμπάρι, είναι κακός και είναι επικίνδυνος και είναι και πάρα πολύ δυνατός. Ναι, και συν τις άλλες προσθέστε και το ότι είναι μεταλλαγμένος. Καλά, πώς το ξέχασα αυτό. Εάν θέλετε την άποψή μου, άκυρη σκηνή αυτή εδώ πέρα, εντελώς αχρίαστη, μπαίνει εμβόλυμα μόνο και μόνο για να μας μάθει τον κακό πριν εμφανιστεί στο πεδίο της μάχης, κάτι που δεν χρειαζόταν κιόλας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ο Θωμάς από το κανάλι Το Μεντσίλ. Ναι, ο ίδιος. Από την Fox σας τηλεφωνούμε. Λίγο πριν μας είπατε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι. Απλά την άποψή μου είπα. Και για πείτε μου λίγο, κύριε. Σας ζήτησε κανένας τη γνώμη σας? Όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να. Δεν μπορείτε, κύριε. Όχι. Μα. Μαμούνια. Τα ίδια έλεγε και ο Τιμ και είδατε πώς πήγε αυτό. Λοιπόν, θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο τους δικηγόρους? Όχι, δεν είναι ανάγκη. Ανόμιζα. Μην ξανακούσω λοιπόν να λέτε την άποψή σας, γιατί δεν θα έχουμε εσύ ο τέλος. Εντάξει, μάλιστα. Και σας τραβήξαμε και 500 ευρώ από το λογαριασμό σας. Τι, πώς, γιατί? Βουλώνετε, κύριε, που θα μας πείτε και γιατί, γιατί θα σας πάρω κι άλλα, Γεια σας. Κοίτα να δεις τι πάθαμε, ρε, με τους βλαμμένους. Πάλι καλά, τουλάχιστον έχω άλλα 300 ευρώ να περάσω το λογαριασμό μου. Ναι. Αφαιρέθηκαν μόλις και τα άλλα 300 που είχατε στο λογαριασμό σας. Γιατί τώρα, τι έγινε πάλι? Μας είπατε βλαμμένους, κύριε, η κάμερα ακόμη γράφει. Γεια σας.
Ρε, τι πάθαμε. Δεν μας έφτανε το YouTube και η Warner. Τώρα θα μας παίρνει τα λεφτά και η Fox, ρε παιδιά. Θα ξεκινήσω κι εγώ κανένα δράμα ή ακόμη καλύτερα θα παντρευτώ, θα κάνω και κανένα κουτσούβελο να το βιντεοσκοπώ, να μπει κανένα φράγκο στον οργανισμό μου. Δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Ένα γι' άλλο. I forgot my ammo bag. Shall we turn back? No time. Αυτή είναι άλλη μια λεπτομέρεια, κυρίες και κύριοι, που με κάνει να ταυτίζομαι με τον Deadpool, γιατί, παιδιά, είμαι σε άλλο level αφηρημάδας, πιστέψτε με. Για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε, έχω πάει κουζίνα να φτιάξω καφέ, τον φτιάχνω και δεν τον παίρνω ποτέ μαζί. Τον ξεχνάω εκεί και τον βρίσκω ξανά το απόγευμα όταν πάω στην κουζίνα για κάτι άλλο. Και αν σας αρέσει, κυρίες και κύριοι, αυτή η αφηρημάδα του Deadpool, θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο εάν σας πω πως αυτό το χαρακτηριστικό προσθέθηκε ως σεναριακό τρίκ επειδή η Fox μείωνε συνεχώς το budget της ταινίας. Διότι πολύ απλά δεν το πίστευε. Ποιος είναι πάλι το κεράτο μου, δεν μπορούμε να γυρίσουμε να... Δεν το σηκώνω, παιδιά, δεν το σηκώνω. Από τη Fox είναι αυτή, όπως το πάνε, θα μου πάρουν και το σπίτι στο τέλος. Λοιπόν, μόλις έμαθαν οι δημιουργοί πως κόπηκαν λεφτά και πως δεν είχαν όσα έπρεπε, παιδί μου, για να φτιάξουν ένα μακελιό όπως πρέπει με άφθονα όπλα, έβαλαν τον Deadpool να ξεχνάει την τσάντα με τα όπλα και να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με μόνο 12 σφαίρες. Challenge accepted. How about a crisp high five? Merry Christmas. Παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά ο Deadpool είναι τόσο θρύλος που μπορεί μέσα σε ένα ταξί να είναι αυτός ο πολυλογάς και όχι ο ταξιτζής. Επίσης, έχετε προσέξει την αιμονή που έχει ο Deadpool, παιδιά, σε αυτή την ταινία με τα Χριστούγεννα. Τα αναφέρει και εδώ. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopender. Αλλά και εδώ. Merry Christmas. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, γιατί αρχικά στο σενάριο ήταν ο κακός μας, ο Francis, δηλαδή, όπως θα μάθουμε πώς τον λένε στη συνέχεια, θα αποδρούσε από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας και συγκεκριμένα την ίδια φυλακή που είχαμε δει και στο Civil War την ημέρα των Χριστουγέννων. Έτσι, μάλιστα, εξηγείται και το σεναριακό κενό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει εδώ πέρα για το πώς δηλαδή ο Deadpool ξέρει ακριβώς από πού θα περάσουν οι κακοί μας για να τους κάνει ντου λίγο μετά. Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Σίγουρα όλοι έχετε εκτιμήσει και με το παραπάνω πιστεύω την εκπληκτική δουλειά που κάνει ο Ryan Reynolds πίσω από τη μάσκα του Deadpool, έτσι. Για δείτε λίγο ακόμη. I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Το να μπορέσεις να περάσεις συναισθήματα στον θεατή πίσω από μία μάσκα είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην υποκριτική, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και οι δημιουργοί έκαναν ένα πολύ όμορφο τρίκ για να σιγουρέψουν το τέλειο αποτέλεσμα. Τις σκηνές με τα κοντινά πλάνα που βλέπετε στο πρόσωπο του Deadpool, όπως αυτή που είδαμε μόλις τώρα, τις γύρισαν δύο φορές. Μία με την μάσκα και μία χωρίς. Με τον Ryan Reynolds να παίζει την μπαλάρα που μόνο αυτός ξέρει. Και μετέπειτα ένωσαν τα δύο αυτά takes για να έχουμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα που βλέπουμε στις οθόνες μας. Maximum effort. Maximum effort, δηλαδή μέγιστη προσπάθεια είναι το μότο του Deadpool, ο οποίος, όπως θα δείτε, αντιμετωπίζει την περσόνα του σούπερ ήρωα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Fun fact για αυτήν εδώ τη σκηνάρα, μιλάμε σήμερα έχω πάρει φωτιά, ε. Ό,τι βλέπετε εντός αμαξιού, τις περισσότερες φορές είναι πρακτικά γυρισμένο, ό,τι βλέπετε εκτός είναι CGI. Είτε αυτό λέγεται περιβάλλον που φαίνεται έξω από τα παράθυρα του αυτοκινήτου, είτε ολόκληρος ο κόσμος που βλέπετε σε αυτήν εδώ τη σκηνή. Ναι, παιδιά, το περιορισμένο budget δεν άφηνε άλλη επιλογή στους δημιουργούς από το να ακολουθήσουν το δρόμο του CGI. Κάποιες φορές είναι πιο φθηνό, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε. Have you seen this man? Εκτός από το ότι είναι ξεκαρδιστική αυτή η σκηνή δράσης, θέλω να κρατήσετε και το ότι ο Deadpool ρωτάει τους πάντες εάν έχουν δει τον Francis. Πολύ σημαντικό, θα χρειαστεί για μετά. Και ελάτε να δούμε παρέα πως μια ταινία, παιδιά, κάνει σωστό exposition χωρίς να βαρεθεί ο θεατής δευτερόλεπτο. Δείτε. Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. Exposition νούμερο 1, λοιπόν. Εδώ έχουμε την εξήγηση της επιλογής χρώματος της στολής του Deadpool. Συνεχίζουμε. Exposition νούμερο 2. Αυτός ο τύπος δεν πεθαίνει. Έχει super healing. Άρα υπάρχει κανένα νόημα να δεις σε αυτή τη σκηνή, αφού ξέρεις πλέον ότι δεν πεθαίνει ο πρωταγωνιστής και σύν τις άλλες δεν γνωρίζεις και τίποτα για αυτόν. I only have 12 bullets, so you're gonna have to share.
Και εδώ είναι που οι δημιουργοί πήραν ένα πρόβλημα όπως ήταν το περιορισμένο budget και το μετέτρεψαν σε ένα πανέξυπνο concept. Έδωσαν στην ουσία suspense στην εναρκτήρια μάχη τους. Με τον Deadpool να προσπαθεί να σκοτώσει τους πάντες με 12 μόλις σφαίρες. Άρα, τι είπαμε πιο πριν, challenge. 10, 9, 8, 7. Α, από όσο φαίνεται ο Deadpool, παιδιά, δεν είναι και τόσο καλό στο σημάδι, οκ. Okay. Α, ή και όχι. Δεν ξέρω ρε παιδιά, με μπέρδεψαν. Μια έτσι, μια αλλιώς. Να έπαθε γκόλουμε εδώ ο Deadpool, παιδιά. Ελπίζω όμως να είστε έτοιμοι για το κερασάκι στην τούρτα, έτσι. Ο Deadpoolάρας εδώ σηκώνεται, περιστρέφεται στον αέρα και ρίχνει 3 άτομα κάτω με μόνο μία σφαίρα. Like. You're not Francis. Άκυρο, 2,5 άτομα με μόνο μία σφαίρα. Εντάξει, καλό είναι κι αυτό. Όπως τα έχετε καταλάβει λοιπόν, ο πρωταγωνιστής μας, σε αντίθεση με ό,τι άλλο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αυτό το είδος ταινιών, σκοτώνει κανονικότατα. Και αυτό, όχι απλά δεν το προσπερνάει η ταινία, αλλά... Well, I may be super. But I'm no hero. And yeah, technically this is a murder. Άρα, δεν μιλάμε για ήρωα κυρίες και κύριοι, αλλά για αντιήρωα. Γιατί οτιδήποτε θα δείτε να κάνει ο Deadpool σε αυτή την ταινία, το κάνει μόνο για τα δικά του συμφέροντα. Δεν κάνει τίποτα για το κοινό καλό. Και είμαστε okay με αυτό. Are you Mr. Merchant? The Mr. Merchant who didn't order the f***ing pie. Then who placed the call? I did. Αχ, ένας ρε παιδιά, μια φορά δεν μπορεί να παραγγείλει μια πίτσα και να μου τη στείλει σπίτι. Ένας μόνο. Πληρωμένη, δεν θέλω τσιγκουνιές. Και χτυπάει το κουδούνι, λέει. The f*** you doing in my crib? Take whatever you want. Thanks. Παιδιά, τόσα και τόσα αστεία ακούγονται σε αυτή την ταινία, των οποίων θα πω την αλήθεια, δεν είμαι και τεράστιος φαν, αλλά αυτό εδώ πέρα που ο Wade παίρνει το πορτοφόλι του τυπά χωρίς κανένα απολύτως λόγο, πάντα με πιάνει. Γιατί δεν έχει πάει καν γι' αυτό εκεί πέρα, να δείτε. I'm not here for him. I'm here for you. Ο Wade Wilson λοιπόν, πριν γίνει το αρνητικό του Spider-Man, ήταν ένας πληρωμένος, να πω, δολοφόνος, να πω, μπράβος, να πω. Λίγο απ' όλα θα πω. Εν ολίγης, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Όλα αυτά τέλος πάντων, το μόνο που δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ. Pineapple and olive. Sweet and salty. Good. Καλόγουστο στο φαγητό. Πίτσα με ανανά και ελιές, μωρέ! Πίτσα με ανανά και ελιές! Έχουμε τρελαθεί εντελώς! Αλλά όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Τι ήθελα να πω, αυτό έσκασε εμβόλυμα. Πάμε πάλι. Το μόνο που δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ. Καλόγουστο στις ενδυματολογικές του επιλογές. Αλλά ούτε αυτό ήθελα να πω. Δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ. My hero. No. That I hate. Ήρωας, άτε διάταση, ώρα. Και τώρα λοιπόν που το εμπεδώσαμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε. Για κάποιο λόγο. Βασικά, το ξέρω το λόγο, είναι αυτός εδώ. Wow, ρε παιδιά, όχι ακόμα ρε παιδιά, δεν εννοούσα αυτό το λόγο. Ναι, είναι και αυτός δηλαδή, αλλά άλλο εννοούσα εγώ. Welcome to Sister Margaret's. It's like a job fair for mercenaries. Όπα, τι έγινε δημιουργή του Deadpool, αντιγράφουμε John Wick. You'd best hope we never see your name on a gold card. Σαν να λέμε δηλαδή το Continental του Deadpool σύμπατος. Ένα μέρος δηλαδή που μαζεύονται όλοι οι μισθοφόροι για να κάνουν παρέα και το σημαντικότερο να πάρουν δουλειές. Ναι, διορθώνω, σαν να λέμε δηλαδή το Continental, αλλά για κνήτες. Πίσω λοιπόν στο αριστερό. I'm fuzzies for money. Yep. Childhood. Rougher than yours. Daddy left before I was born. Daddy left before I was conceived. Εδώ λοιπόν η Βανέσα με τον Wade προσπαθούν να βρουν ποιος την έχει μεγαλύτερη. Την παιδική κακοποίηση εννοώ. Για το άλλο δεν νομίζω ότι χωράει κουβέντα. No. Άκυρο. Ναι, εδώ παιδιά αυτό που δείχνει η ταινία μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος όπως αυτός θέλει. Μπορεί ας πούμε να υποθέσω ότι αυτοί οι δύο κάνουν σεξ κάθε λίγο και λιγάκι ή ότι το κάνουν μόνο τις γιορτές. Ρε παιδιά, αλλιώς δεν εξηγείται ότι γιορτάζουν την Κινέζικη πρωτοχρονιά. Πάντως πάλι καλά που είναι η χρονιά του σκύλου κυρίες και κύριοι, γιατί να δω τι θα κάνουν όταν έρθει η χρονιά της γίδας. You're clowning. You're not clowning. I sense clowns. People react to news of late stage cancer differently.
Όπα παιδιά, όπα, κομμένη πλάκα, γιατί ο Wade Wilson έπαθε Walter White, δηλαδή καρκίνο. Αλλά επειδή λίγο καρκίνος, λίγο η χρονιά της γίδας, βάρινε πολύ το κλίμα, ας επιστρέψουμε στο Αβαντούρι. Wow! Γι' αυτό παιδιά, φοράμε πάντα κράνος. Ένα βγήκε κάτω από αυτήν την εκπομπή. Give him the business. Incoming. Δύο άτομα που πολύ δυνατά τα λες, αλλά φυσιολογικά όχι. Διότι από τη μία έχουμε έναν αθάνατο με σούπερ αντανακλαστικά και από την άλλη έναν σούπερ δυνατό τύπο που δεν νιώθει πόνο. Άχ ρε παιδιά, πόσο θα ήθελα να έχω αυτό το σκύλο όταν μπήκα να δω το Jurassic World Dominion. Ακόμα πονάω. Dad? Φοβερό transition, παιδιά, που από τον σωστό Wade Wilson μεταφερόμαστε στον μουγκό Wade Wilson από το μίξ σούπερ δυνάμεων που του είχαν δώσει στην ταινία X-Men Origins Wolverine. Αυτή τη φοβερή έμπνευση των δημιουργών τότε, παιδιά, να πάρουν τον Deadpool, να του ράψουν το στόμα και να του χαρίσουν όλες τις δυνάμεις των X-Men. Απίστευτο! Μια ιδέα που μάλλον ζήλεψαν πολύ από τη Marvel και την αντέγραψαν στο Secret Wars. Αχ, τι θυμήθηκα, τι επιτυχία και αυτή, Θεέ μου. Πάλι καλά, ο Ryan Reynolds κίνησε γη και ουρανό για να πείσει την Fox να φτιάξει solo ταινία με επανεκκίνηση του χαρακτήρα. Πάλι καλά! We both know that cancer is a shit show. And under no circumstances will I take you to that show. Ρε κάτσε εκεί που είσαι χαζέ, φεύγεις και πού θα πας. Ενώ άμα κάτσεις εκεί, πού ξέρεις ρε παιδί μου, μπορεί να γίνεις μια μέρα the one who knocks. Παιδιά, μην παρεξηγείτε, απλά τώρα τελευταία βλέπω ξανά το Breaking Bad και έχω αρχίσει και ερωτεύομαι ξανά. Αφήστε, μη σας τύχει, ή να σας τύχει. I swear to God, I will find you in the next life and I'm gonna boombox Careless Whisper outside your window. Κρατήστε αυτή την υπόσχεση. What if I told you we can cure your cancer? And what's more, give you abilities most men only dream of. Λοιπόν, παιδιά, μάθημα ζωής. Εάν κάποιος άγνωστος έρθει και σας προσφέρει κάτι χωρίς να σας ζητήσει κάποιο αντάλλαγμα, τότε κατά 99,9% εάν δεχτείτε βέβαια, θα καταλήξετε σε κάποιο βρεγμένο υπόγειο. Χωρίς νεφρό. I can hear you. Wasn't talking to you. I was talking to them. Ναι, και εγώ σε αυτούς μιλούσα, Πουλ. Λοιπόν, να πούμε εδώ, αν και το γνωρίζετε φαντάζομαι, πως ο Deadpool φημίζεται από τα κόμικ κιόλας ως ο μάστερ του σπασίματος του τέταρτου τοίχου, που λένε και στο χωριό μου. Ότι γυρίζει δηλαδή, κοιτάει την κάμερα και μιλάει κατευθείαν στον θεατή. Κάτι που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το χαρακτήρα, ο οποίος είναι ένα ξεκάθαρο τρολ, που αποδομεί το ίδιο του το είδος με όσα κάνει και λέει συνεχώς. Ναι, Φράνσις, μείνε εκεί εσύ και εκεί, χτσιμουδιά, ε! Ούτε ανάσα να μην ακούσω, γιατί θα σας αφήσω! Α, όχι, αυτό δεν πιάνει σε αυτή την περίπτωση. Τσιμουδιά, γιατί δεν έχει παγωτό μετά, ε! Ούτε το τάμπλετ θα πάρεις! Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage... What the shit? That's the coolest name ever! Κοπλιμέντο έκανε εδώ ο Deadpool, κρατήστε το και αυτό. Hey, douche pool! And I hope you're watching! Και ο Francis, παιδιά, την κάνει με τη μηχανή που λίγο πριν κομμάτια της σκορπίστηκαν σε όλο το δρόμο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Δεν υπήρχε budget. Κάναμε οικονομία και στη μηχανή δεν είχα πάλι. All the dinosaurs feared the T-Rex. Όχι για το Jurassic World, οι υπόλοιποι. Dead or alive, you're coming with me. You'll recover, Wade. You always do. Τι χαρακτήρας όμως και αυτός ο κολόσσος, παιδιά, ε! Δηλαδή, φαντάζομαι το origin story του να δημιουργείται πέφτοντας από μια μηχανή, να σπάει τα πάντα, να επιζεί, να πηγαίνει στο νοσοκομείο, να πετυχαίνει τυχαία στο νοσοκομείο το Μητσοτάκι και να του έρχεται σιδερένιος. Best origin story ever, όχι πείτε μου! Oh, there's the money shot, baby. Έλα, Κολοσσέ, πες την αλήθεια, ρε μπρο. Έλα, πες δηλαδή. Όλο αυτό το έκανες μόνο και μόνο για να τον δεις να κόβει το χέρι του, έτσι. Αφού κάθεται και τον κοιτάει μία ώρα, ρε παιδιά, χωρίς να κάνει τίποτα, μας κοροϊδεύετε. You can generally trace it back to one big bad decision. This, well, this was mine. Εγώ σας το είπα, 99,9% σε σκοτεινό και υγρό υπόγειο, παιδιά. Ή μη τον βάλεις στο MCU. Α, όχι, πολύ αργά γι' αυτό πλέον, έτσι. Μη τολούσετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Oh, easy. Aren't you a little strong for a lady? Σε ποια μιλάει, ρε παιδιά, βλέπετε εσείς καμία, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. What's up with the matches? Oral fixation? I'm just a big Stallone fan. Ε, τι, ποια είναι, λέτε? Η Τζίνα Καράνο. Δεν ξέρω, παιδιά, λογικό να μην τη βλέπω, αφού την εξαφάνισε η Disney. Patience, Angel. What a good time.
Are you here for the turn-down service or what? Βρε καλός το Francis, γιατρός ο Francis, παιδιά, και τι γιατρός, ε, φωτιά. This may hurt a little. This may cause you some discomfort. But I've grown blunt. This workshop is not a government-led program. Αυτό το εργοστάσιο, λοιπόν, δεν κατασκευάζει, παιδιά, σούπερ ήρωες, αλλά σούπερ σκλάβους. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, θα σας το πει και ο ίδιος ο Swiffer. Το... ο Άζαξ, Ajax, όπως το διάλογο το λένε τέλος πάντων. Private institution that turns reclamation projects like yourself into men of extraordinary abilities. Και όλα αυτά, παιδιά, τα πετυχαίνουν κιόλας οι τύποι με βασανιστήρια. Adrenaline acts as a catalyst for the serum, so we're going to have to make you suffer. Τότε γιατί να σε ακολουθήσει ο άλλος, λοιπόν, βλαμμένος είναι. This workshop doesn't make superheroes, we make super slaves. We're gonna fit you with a control collar and auction you off to the highest bidder. Ορίστε γιατί, θα του φορέσουν, λέει, ένα κολάρο ελέγχου μόλις θα είναι έτοιμος και θα τον στέλνουν να κάνει όποια αποστολή θέλουν εκείνοι. Εντάξει, σιγά. Πάνω κάτω δηλαδή, η καθημερινότητα ενός Έλληνα εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Απλά δεν φοράς κολάρο. What the fuck is wrong with you? You're never going home after this. Ορίστε, σας το είπα, ρε παιδιά, η καθημερινότητα ενός Έλληνα εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό στο σπίτι του σπάει να το βλέπει, μην σας πω, ποτέ κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Until your weekend. It's a horror movie. Και ο Wade Wilson παραμορφώθηκε εντελώς για να δοθεί κίνητρο στον χαρακτήρα μας να κυνηγήσει τον Francis. Και θα ρωτήσει τώρα κάποιος, ρε Θωμά, καταρχάς, όχι ρε, θα χεστούμε. Εφόσον ο Deadpool μπορεί και θεραπεύεται με τεράστια ταχύτητα το δέρμα του, γιατί έμεινε έτσι και δεν θεραπεύτηκε. Εγώ θα σου πω, περίεργε μου τι είπε. Λοιπόν, κάτσε γύρω γύρω από τη φωτιά να σου πω. Ποια φωτιά, αυτή. Σας το πω, ότι ο γιατρός είναι φωτιά. Ο Wilson, λοιπόν, όπως είδαμε, είχε καρκίνο. Ο Ajax εδώ ισχυρίζεται ότι τον θεράπευσε από τον καρκίνο, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Διότι στο sequel βλέπουμε πως μόλις ο Wilson φορέσει ένα κουλάρο. Κουλάρο. Ένα κουλάρο. Ένα κολάρο που του αφαιρεί τις δυνάμεις, ο καρκίνος επανέρχεται. Αυτό συμβαίνει γιατί όλα όσα του έκανε ο Francis δεν θεράπευσαν τον καρκίνο, αλλά έκαναν τα καρκινικά του κύτταρα αθάνατα. Αυτά τα αθάνατα υπερκαρκινικά κύτταρα, λοιπόν, καταστρέφουν επίμονα τα υγιή κύτταρα του Wilson, ενώ οι θεραπευτικές του ικανότητες τα αναγεννούν πολύ γρήγορα ώστε να μην πεθάνει. Αυτή η συνεχής μάχη, λοιπόν, είναι εκείνη που δεν αφήνει το δέρμα του Wade να επανέλθει στην αρχική του υγιή μορφή. Πάμε όμως λίγο πιο πριν να δούμε κάτι που παρέλειψα επίτηδες. How tough can he be with a name like Francis? Oops. You also are relentlessly annoying. Thanks. Το όνομα Francis, λοιπόν, είναι κρυφό σε όλους μέσα σε αυτήν την οργάνωση. Όλοι τον γνωρίζουν το συγκεκριμένο τυπά ως Ajax. Κρατήστε το αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. I put all my money on you and now I just realize I'm never gonna win the Deadpool. Πάρα πολύ όμορφη εδώ πέρα ιδέα για να ακουστεί το όνομα του ήρωά μας. No. Ναι, εντάξει, οκ, συγγνώμη, του πρωταγωνιστή μας τέλος πάντων. Captain Deadpool. No, just Deadpool. Yeah. Και πάρα πολύ ωραίο easter egg εδώ πέρα με τον Wade να λέει Captain Deadpool, γιατί όπως είναι γνωστό από τα comic, παιδιά, ο Deadpool είναι μεγάλος θαυμαστής του Captain America και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που κατατάχθηκε στις ειδικές δυνάμεις. Francis! Francis? Where is Francis? Ενώ, λοιπόν, όλοι ξέρουν τον κακό μας ως Ajax, ο Deadpool συνεχίζει να ρωτάει τα minions του που είναι ο Francis, το οποίο με κάνει να καταλήξω, παιδιά, στο εξής συμπέρασμα. Ο Deadpool, κυρίες και κύριοι, είναι βυθισμένος στην κατάθλιψη. Όλο αυτό το στυλάκι που έχει, ότι μιλάει πολύ, κάνοντας συνεχώς αστεία, δεν τον νοιάζει και πολύ αν θα χτυπηθεί από σφαίρες. Ναι, εντάξει, είναι αθάνατος, αλλά πιστεύω καλό θα ήταν να μην μπαλώνει συνεχώς τρύπες στη στολή του. Άρα, του αρέσει να πονάει και μάλιστα πολύ. Φάνηκε άλλωστε αυτό στη σκηνή με τον Κολόσους και βάλτε μαζί σε αυτό και το ότι ρωτάει συνεχώς πού είναι ο Francis, ενώ ξέρει πώς δεν θα πάρει ποτέ απάντηση, αφού δεν το ξέρει κανένας με αυτό το όνομα. Άρα, σκοτώνει απλά για ικανοποίηση. Δείχνει ξεκάθαρα πως ο Mr. Deadpool είναι καταθλιπτικός. Άρα, μπορεί αυτή η ταινία να είναι κωμωδία, όμως αυτή η κωμωδία, παιδιά, υπάρχει για να κρύψει την τραγικότητα της ζωής του Wade Wilson. Fake laugh, hiding real pain. Αυτό ακριβώς! Where's your boss? I can tell.
tell you exactly. Oh, you'll tell me. Now this little piggy went to. Βλέπετε, το βλέπετε, ο τύπος ευχαριστιέται να του σκοτώνει. Ναι, θέλει να εκδικηθεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βρίσκει ευτυχία μέσα από το να σκοτώνει. Ναι, δηλαδή καθίστε λίγο να τα βάλουμε κάτω. Ο Francis και η παρέα του άφησαν το πειραματόζωό τους, που πέτυχε κιόλας το πείραμα, όπως οι ίδιοι είπαν λίγο πριν. Το είπε, παιδιά, ξεκάθαρα πως του θεράπευσε τον καρκίνο. Ωραία. Άρα ήξερε ότι θεραπεύτηκε ο Wilson. Ότι θεραπεύεται μάλλον. Παρ' όλα αυτά, τον άφησαν μέσα στη φωτιά και έφυγαν με την πεποίθηση ότι θα πεθάνει. Πώς αφού θεραπεύεται! Αν θες κάποιος να πεθάνει σίγουρα, όπως μας έμαθε κάποτε ένας σοφός. Εντάξει όμως, παιδιά, ευτυχώς εδώ πέρα δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί στην άλλη χάθηκε. I've seen this girl. Oh, this must be Vanessa. I've heard so much about you. Ο Francis και η Angel, ο Θεός να την κάνει, μαθαίνουν για τη Βανέσα λοιπόν και κάνουν το γνωστό κλισέ κόλπο, ξέρετε, που κάνουν όλοι οι κακοί που θέλουν να εκνευρίσουν, παύλα επηρεάσουν, παύλα αποδυναμώσουν ένα σούπερ ήρωα. Ναι μωρέ, τρόπος του λέγει τώρα, άσε με να τα πω! Θέλεις να βγάλεις από το καβούκι σου έναν σούπερ... έναν σούπερ ήρωα. Απήγαγε τη μεγάλη του αγάπη. You have Wade Wilson to thank for this. Και επειδή οι εποχές είναι περίεργες, ο Ajax, επειδή είναι πονηρός, για να μην κατηγορηθεί για καμία κακοποίηση και έχει άλλα, βάζει την Angel να κανονίσει τη Βανέσα. Τη σφύρα, δρακοράκι! Μόρι τη έπεισε η πρικίπισσα! Με όμορφη τα ρε! Μωρή καλόγρια! Σφύρα καλά, ρε! Σφύρα καλά! Άρε! Στην Αγγλία αυτά, παιδιά, δεν σφυρίζονται, που λέει και ο πατέρας μου. Και εννοείται ότι θα γίνει και πάλι το γνωστό κλισέ με το αντικείμενο της απαχθήσας για να το βρει ο Ιρ, ο πρωταγωνιστής μας, για να πάει να τη βρει. Μας ενοχλεί που όλα είναι τόσο κλισέ. Όχι ρε παιδιά, καθόλου. Πολλοί κατηγορούν, κυρίες και κύριοι, αυτή την ταινία πως κάνει κλισέ πράγματα, πως μάλλον ότι το σενάριό της είναι απίστευτα κλισέ. Και χάνουν πολύ απλά το νόημα. Οι ταινίες Deadpool κάνουν αυτό ακριβώς. Τρολάρουν το κλισέ. Εννοείται πως το πρώτο Deadpool και το υπόλοιπο δηλαδή θα έχει ένα κλισέ σενάριο για να μπορέσει μέσω αυτού, μέσω του star του μάλλον, του Deadpool, να το αποδομήσει. Δείτε. Ο Deadpool θέλει όλα τα όπλα για να πάει στην τελική μάχη. Ο Deadpool παίρνει όλα τα όπλα και όταν λέμε όλα, το εννοούμε όλα. That's all the pieces in the house. No. Come on, let's go. Cough it up. Να το θυμάστε αυτό το μικρό όπλακι που πήρα από την τυφλή γιαγιά. Λοιπόν, έτοιμοι για αποδόμηση, ξεκινάμε. I'd go with you, but I don't wanna. Φίλος σούπερ ήρωα που βρίσκει 100.000 ηλίθιες δικαιολογίες για να κάτσει σπίτι και να μην έρθει να βοηθήσει. Νοπ! If I never see you again, I want you to know that I love you very much. And also, it's about 116 kilos of cocaine buried somewhere in the apartment. Μεγάλα και συγκινητικά λόγια στους αγαπημένους πριν από τη μεγάλη μάχη. Νοπ! No money, no party. Νοπ! Hey, where's your duffel bag? Leave a message and have a happy day. God! Damn it! I do this the old-fashioned way, with two swords and maximum effort. Εδώ έχουμε no money special party. Prefer not to hit a woman, so please play. Οπότε η τελική μας μάχη, παιδιά, έχει μονομαχία μεταξύ έκτοτου φουσκωτού άγγελου με ενέσιμες ανδρικές ορμόνες, ενός ανθρωπόμορφου Πίκατσου και ενός σούπερ ήρωα που μάλλον το δημιούργησε Κάκουρας από την Αγία Βαρβάρα. Μόνο εκεί το Σονίκελ. Όμως, παιδιά, θέλω σιγά σιγά να περάσουμε στο main event. Ρε, παιδιά, πάμε κατευθείαν στο main event. Πάμε, όχι σιγά σιγά, γρήγορα. Θα μας πάνε μέσα. Right, beautiful. Red really is my color. Όχι, είναι ο Spider-Man που το τσίπησε ραδιενεργή γλιστρίδα. Ξύπνα, ρε! 10 φορές το έχει πει ο άλλος ότι ζει ο δικός σου. Τι διάλο, ρε, αυτός ο γιος της Mary Jane. Παντού εξαπλώνεται. Παντού! Ah, deep breath, darling. No way. No choice of words. Και η ταινία πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα χρησιμοποιεί, παιδιά, ακριβώς το ίδιο βασανιστήριο που έκαναν πριν στον Wade και στην Vanessa. Οπότε ο θεατής αντιλαμβάνεται απευθείας την επικινδυνότητα της κατάστασης.
Wow! Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, μαθαίνει πολύ γρήγορα από τα λάθη του Φράνσις. Κεφάλι, το είπαμε πριν. Κεφάλι πέτυχε. Πάντως, σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις, Φράνσις, δεν αρκεί να πας μόνο για το κεφάλι, πρέπει να το κόψεις κιόλας. Sorry. Έλα, κάρβωσε και πουθενά αλλού κάτι, μπράβο! Μην έχει μόνο wait, παιδιά, την αποκλειστικότητα. Είναι γκασόρικο όμως, παιδιά, που είχε φάει φασόλια το μεσημέρι, καθώς φαίνεται. Αφήνει τον εαυτό της ελεύθερο και όλα αρχίζουν σιγά σιγά να καταραίουν. Κάτι παρόμοιο κάνω και εγώ κάτι φορές. Και ό,τι βρίσκεται στο έδαφος καταραίει, αλλά και ό,τι βρίσκεται στο... Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, που πάνω του παίζουν ξύλο οι Ajax και ο Deadpool? Οπα! Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Αυτό, ρε παιδιά, δεν μοιάζει με αερομεταφερόμενη βάση της SHIELD. Σαν αυτή, ξέρετε, από το Avengers του 2012 ή το Age of Ultron. Τι έγινε, ρε Fox? Ούτε με την ίδια τη Marvel δεν μπορείς να τα βρεις, μωρέ. Γι' αυτό στα πήρε όλα πίσω τώρα. Μόνο η Sony έχει γλιτώσει, αλλά και αυτή με αυτά που βγάζουν τελευταίο καιρό δεν τη βλέπω καλά. Τα λεφτά, δεν βγάζω καν το κινητό, ξέρω ποιος είναι. Ωραία! Η Βανέσα λοιπόν ζει, ο Κολόσσους ζει, η Νεγκασόνικ ζει, ο Deadpool. Όχι, ζουνε κι άλλοι! Me and you are headed to fix this butterface. Did you really think there was a cure for that? Oops, plot twist, baby! Αν και, Ajax, δεν νομίζω πως είναι και η καλύτερη ιδέα να ακυρώνεις τον μοναδικό λόγο που ο Deadpool σε θέλει ζωντανό. Like the kind of stupid who admits he can't do the one thing I'm keeping him alive for? Α, τι θα γίνει, ρε Deadpool, τώρα θα μας πάρει δουλειά! Any last words? What's my name? Who f***ing cares? Wait! Και ποιο κλισέ ξεχάσαμε, κυρίες και κύριοι, να τρολάρουμε? Θυμάστε το κλισέ που ο πρωταγωνιστής μας δεν σκοτώνει τον κακό? Δεν περνάει, ρε παιδί μου, αυτή τη γραμμή. Δεν γίνεται ένα με αυτόν. Κρατάει την οργή του και τελικά τον παραδίδει στις αρχές για να είναι ελεύθερος μετά από λίγο και πάλι και να κάνει πάλι τα ίδια και μετά τον τζάνκι νιγάει πάλι ο καλός. Ξέρετε. Moments when you're offered the choice. Save a friend, spare an enemy. The way we. Nope! Όχι εδώ! Και μάλιστα ο Deadpool σκοτώνει τον Ajax με το 45ο πλάκι που του έδωσε η τυφλή γιαγιά πιο πριν. Που ήταν και το μοναδικό όπλο που δεν είχε βάλει μέσα στη βαλίτσα που ξέχασε. Respect! Why? You were droning on! Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Αν ερχόταν κάποιος και σας έλεγε ότι θα φτιάξω μια σούπερ ηρωική ταινία στην οποία ο καλός μας θα σκοτώνει έναν άλλον κακό με το πιστολάκι που του έδωσε μια γιαγιά τυφλή. Θα το βγάζατε? Αρχίζω να τους καταλαβαίνω λίγο εκεί στη Fox. Δεν χτύπησε τηλέφωνο, καλό είναι αυτό. Και ήρθε η ώρα τώρα για το ρομαντικό φινάλε της ταινίας μας, παιδιά. Ρομαντικό. I live in a crack house with a family of 12. Every night we spoon for warmth, everybody fights for Noel. So you live in a house. Callback! After a brief adjustment period and a bunch of drinks, it's a face I'd be happy to sit on. Αχ, πολύ ρομαντικό, παιδιά, πολύ ρομαντικό. Όντως, ρε, δεν κάνω πλάκα. Chicken noodle, nothing compares to you. Sinead O'Connor, 1990, sorry. That's alright, you're cool. Κι άλλο callback στα αγαπάκια κερασμένο, παιδιά. Callback κοπλιμέντο αυτή τη στιγμή, διότι τις είχε κάνει και εκείνος λίγο πριν στην ταινία. Σας είπα να το θυμάστε, το θυμάστε. Σε ελέγχω, ε. As promised. Ναι, είχες υποσχεθεί για την επόμενη ζωή, αλλά και σε αυτή δεν νομίζω ότι χαλάει. See, you don't need to be a superhero to get the girl. The right girl will bring out the hero in you. Ναι, ή αυτό, ή θα στον βγάλει με βασανιστήρια ένα μεταλλαγμένο αντίγραφο πρωταγωνιστή τσόντας. Till next time, this is your friendly neighborhood pool guy singing, I'm never gonna dance again. Και Spider-Man reference, κυρίες και κύριοι, γιατί στα κόμικ αυτοί οι δύο έχουν μια περίεργη σχέση μεταξύ τους. You're still here. It's over. Go home.
Και αυτό ήταν το Deadpool του 2016. Την τέλεια ταινία για να κάνω επεισόδιο μετά την πολύπλοκη δεύτερη σεζόν Loki. Γιατί εδώ όλα τα πράγματα είναι επίτηδες πολύ απλά. Που το προηγούμενο επεισόδιο που έκανα για την δεύτερη σεζόν Loki ούτως ή άλλως δεν το είδε κανένας. Οπότε ευκαιρία να το προωθήσω από εδώ πας και ανέβει. Ναι, τι έλεγα. Η κατάλληλη ταινία που επιβεβαιώνει, παιδιά, πως η μαγεία όλη βρίσκεται στο απλό. Η πρώτη ταινία Deadpool είναι η επιτομή του απλού που βασίζεται σε μια πολύ όμορφη ιδέα που την εκτελούν άνθρωποι που λατρεύουν αυτό που κάνουν. Τι κι αν σου κόβουν το budget κάθε λίγο και λιγάκι, τι κι αν δεν πιστεύουν καθόλου σε εσένα και στο όραμά σου. Εσύ άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, σίγουρα θα καταφέρεις να βγάλεις κάτι όμορφο προς τα έξω και να το αγαπήσει ο κόσμος. Μην τα παρατάς λοιπόν και που ξέρεις, μια μέρα από αποδιοπομπέως τράγος ίσως να γίνεις ο μεσσίας της κινηματογραφικής Marvel. Αυτά όμως είχα να σας πω εγώ για την πρώτη ταινία Deadpool. Τώρα θα ήθελα από εσάς να μάθω τη δική σας άποψη μάλλον κάτω στα σχόλια. Τώρα θα σας πω ότι τα διαβάζω όλα γιατί είμαι YouTuber και πρέπει να σας το πω. Εσείς θα με πιστέψετε. Και καλά θα κάνετε γιατί πέσα στην περίπτωση, όντως τα διαβάζω όλα. Γράψτε μου λοιπόν την άποψή σας κάτω στα σχόλια, αλλά θα ήθελα να μου γράψετε και το αγαπημένο αστείο από τις ταινίες Deadpool. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις και αλλού αυτή τη φάτσα, γιατί δεν τη χόρτασες, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, όπου εκεί ανεβαίνει συνεχώς υλικό και μάλιστα πολύ ξεχωριστό υλικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεο που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Ε, τα λέμε!